Μιλάμε σήμερα και χτες και πρέπει να αποθαυμάσουμε, καθώς γύρισε η σελίδα, να αποθαυμάσουμε τη μακρά πορεία από την αριστερά διά των ανέλης στη σοσιαλδημοκρατία. Μεγάλη πορεία. Πρέπει να θαυμάσουμε. Πρέπει να μετανοήσουμε που δεν τα καταφέρατε να ολοκληρώσετε αυτή την πορεία. Και από την άλλη μεριά έχουμε μια σελίδα που γυρίζει και μια ανάπτυξη που έρχεται κατά πάνω μας με τέτοιο τρόπο που εγώ θα μιλήσω για το κοινωνικό κράτος. Ένα κοινωνικό κράτος που σε συνθήκες καπιταλιστικής ανάπτυξης δεν υπάρχει. Μιλάτε για ένα φάντασμα. Και αλλάζετε τη σκυτάλη μεταξύ σας αγνοώντας το φάντασμα. Δεν μπορεί να υπάρξει κοινωνικό κράτος. Και δεν μπορεί να υπάρξει κοινωνικό κράτος ούτε κατ' ιδέα. Ό,τι και να κάνετε, ό,τι και να διαπραγματευτείτε είναι ψίχουλα. Διαπραγματεύεστε με το θάνατο. Στα χρόνια της κρίσης, από το 2011 μέχρι σήμερα, έχουμε 150.000 παρακάτι θανάτους να υπερτερούν των γεννήσεων. Βάλτε μαζί και την αφέμαξη του πληθυσμού που έχει φύγει για να βρει μια δουλειά, για ποιο κοινωνικό κράτος μιλάτε. Μιλάτε για ένα κοινωνικό κράτος το οποίο δεν μπορεί να υπάρξει όταν το τρίτο μνημόνιο συνεπάγεται υποχρεωτικά και το έχετε δεχτεί όπως και η εργαλειοθήκη του ΟΣΑ από δίπλα, από το 1% του προϋπολογισμού για τις κοινωνικές δαπάνες, να πάτε στο μισό. Και το δεχτήκατε με το τρίτο μνημόνιο εσείς. Και το παραλαμβάνουν και οι άλλοι. Το μισό της εκατό πάγε στην πρόνοια. Για ποιο κοινωνικό κράτος μιλάτε? Μιλάτε για μια παιδεία η οποία θα είναι φανταστική. Λοιπόν, να σας πω εγώ ποια θα είναι η φανταστική παιδεία. Να πας στα ΤΕΗ, στα Ψαχνά Χαλκίδας. Και να πηγαίνει φοιτητής που μένει στα Πατήσια. Στα, εκεί που έχετε φτιάξει και στο σχολή της NASA. Με διαστημικής τεχνολογίας. Μέχρι να διακτηνιστεί, ο φοιτητής πληρώνει το μισό από τα 13 ευρώ την ημέρα στο ΚΤΕΛ για να πάει. 13 ευρώ θέλει ο αναπληρωτής καθηγητής για να πάει στο ΤΕΗ Χαλκίδα την ημέρα. Ο εργαζόμενος στη Χαλκίδα που μένει στην Αθήνα, σε μια εποχή που προχωρήσει η τεχνολογία, που έχει φτιάξει βιονικά ποδάρια, που έχει φτιάξει τεχνητή νοημοσύνη, που έχει πατήσει στο φεγγάρι, που ακόμα και οι ανάπηροι μπορούν να τρέχουν στους στίβους, μέχρι να φτιάξετε τη σχολή της NASA, εκεί πρέπει να ξέρετε ότι χρειάζεται 13 ευρώ την ημέρα ο εργαζόμενος για να πάει. Όταν παίρνει 1.100 ευρώ, 800 καθαρά, και θέλει τα 300 το μήνα για να πάει στη δουλειά του, πείτε μου τι τάξη είναι. Μεσαία, κατώτερη, ανώτερη. Το κοινωνικό κράτος στην καπιταλιστική χωροταξία της πρόνοιας συνεπάγεται ένα πράγμα μόνο. Ποιος από την απόλυτη φτώχεια θα βοηθηθεί από κάποιον με τη σχετική φτώχεια. Εκτός και αν δεν είναι σχετική φτώχεια, να πηγαίνεις να δουλεύεις για 1.100 με δεκάμινη σύμβαση και να παίρνεις μόνο 500 ευρώ γιατί θες 300 για να πας και να έρθεις. Όταν φτάσαμε σε μία κατάσταση που μιλάτε για πρόνοια, είναι και καλοκαίρι. Άκουσα, θα εξάγεται, το σχέδιό σας είναι στην κυβέρνηση, να εξάγεται ευτυχία. Θα έρθουν οι τουρίστες εδώ και θα εξάγεται ευτυχία. Με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας, μια και μιλάτε για επίδομα, άδειας, κομμένο, για επίδομα τούτο, κομμένο, πείτε μου τι όνειρα ευτυχίας και οράματα, από τα πολλά οράματα που ανταλλάξετε εδώ μέσα, υπνοβατούμε. Με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας, του 2018 δώσατε για κατασκήνωση στα παιδιά 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Και πήγανε συνολικά διακοπές. 13.120 άτομα, 7.630 παιδιά, 1.670 ηλικιωμένοι και 3.820 αμαία. Αυτοί είναι που ονειρεύονται. Αυτούς εξάγεται ως ευτυχία. Που δεν μπορούν να κάνουν διακοπές σε αυτόν τον υπέροχο τόπο που θα εξάγει εικόνες ευτυχίας και μνήμης. Ποια παιδιά? Τα παιδιά των συσυντήρων. Εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά στην Ελλάδα δεν έχουν κάνει μία μέρα άδεια τα δύο τελευταία χρόνια. Για ποια επιδόματα μιλάτε? Για ποια προνοιακή πολιτική με μισό τα εκατό? Πού θα πάνε αυτά τα παιδιά? Τι θα εξάγετε εδώ? Αλλά περάσατε το Γενάρη του 2017 περάσατε την πεμπτουσία
του ψέματος περί την έννοια κοινωνικό κράτος. Περάσατε το άρθρο 2.15 του 25.12 που λέει ότι η δυνατότητα του αναπήρου να αντιμετωπίσει την καθημερινότητα είναι κριτήριο για το τι επίδομα θα πάρει. Ποια καθημερινότητα, ποιος. Το πόδι όταν κοπεί από το γόνατο και κάτω κάνει 3.000. Όταν κοπεί μέχρι και 6. Όταν κοπεί και είναι από πάνω και πρέπει θέσει τεχνητό μέλος, θες από 6.000 ως 12. Ο ΕΟΠΗ εγκρίνει 3.000 για το ένα πόδι και 4.500 για το άλλο πόδι, το μεγάλο. Στην εποχή μας έχει βιονικά πόδια, μηχανικά, τα οποία κάνουν 30.000 το ένα. Ποιος θα τα πληρώσει αυτά? Έχετε φτάσει να δέχεστε το ταξικό ποδάρι. Το ταξικό ποδάρι. Και μιλάτε για κοινωνικό κράτος. Ταξικό ποδάρι. Γενάρη και Φλεβάρι. Κόπηκαν οι θεραπείες για τα άτομα που έχουν ανάγκη. Τα άτομα μακροχρονίως άρρωστα. Κόπηκαν οι θεραπείες από 110 στα 60. Εκατομμύρια ευρώ. Από τα 110 στα 60. Τα μισά. Δεν έβγαλε κανένας ανακοίνωση. Έβγαλε μία Νέα Δημοκρατία και ρωτούσε πόσο ταχύτερα μπορεί να μπει το λεπίδι. Δεν είπε την ουσία. Είπε πόσο γρήγορα θα προχωρήσει η μηχανογράφωση περί αυτό το πράγμα. Υπάρχουν γονείς που χρειάζονται για τις ειδικές θεραπείες των παιδιών τους, των αναπήρων και των ειδικών, 1.500-1.700 ευρώ το μήνα. Δεν τα δίνει κανένας. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο επίδομα. 384 είναι η αναπηρική σύνταξη και 18,2 είναι η επικουρική για 17 χρόνια επικουρικής ασφάλισης στον ανάπηρο. Για ποιο κοινωνικό κράτος μιλάμε? Για ποιες διακοπές? Για ποια ψυχαγωγία? Για ποια κοινωνική πολιτική? Για ποια λειτουργικότητα? Με βάση την εργαλειοθήκη του ΟΣΑ πρέπει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου οι δαπάνες, οι κοινωνικές, να πέσουν στα 300 εκατομμύρια. 300 εκατομμύρια μόνον. Εκεί πρέπει να πέσουν οι δαπάνες. Στα 300 εκατομμύρια. Είναι δέσμευση για την οποία πρέπει να πάρετε θέση, κύριοι της κυβέρνησης. Πού να την πάρετε? Μέσα στο ΟΣΑ είσαστε, τελειώνω αμέσως. Μέσα στο ΟΣΑ είσαστε. Μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είσαστε. Μέσα στην αντίληψη ότι μπορεί να υπάρξει κοινωνικό κράτος συνδυασμένο με το κέρδος και την αισθητική αντίληψη ότι αυτός ο τόπος είναι ένας παράδεισος για τους επισκέπτες του. Γιατί είναι μια κόλαση για αυτούς που ζουν εδώ και έχουν ανάγκη και είναι πτωχοί, γιατί δεν υπάρχουν ούτε καν οι υποδομές. Το να ζει κάποιος πολύ περισσότερα χρόνια σημαίνει ότι ενδεχομένως να έχει και δυσλειτουργίες της ηλικίας. Και αυτό που είναι ευχή, να έχει ανεβεί ο μέσος όρος ηλικίας, δεν αντιμετωπίζεται από κοινωνικό κράτος χωρίς υποδομές, χωρίς την δυνατότητα ο άλλος να κινείται, να βγαίνει, να μιλάει, να αναπνέει, να είναι κοινωνικοποιημένο άτομο. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, να ξέρετε ένα πράγμα. Το κουκουέ δεν θα βάλει απλώς το χέρι στη φωτιά. Θα σας βάλει το μαχαίρι στο λαιμό για να διεκδικήσουμε τα πάντα. Από τα καλύτερα πόδια μέχρι τις καλύτερες διακοπές. Από τα καλύτερα σπίτια που κάποιος πρέπει να τα πουλήσει, ακόμα και αν είναι 25 τετραγωνικά, αν είναι άνω των 67 ετών και δεν μπορεί να πάρει το επίδομα του ΠΕΚΑ για 360 ευρώ. Πρέπει να πουλήσει το σπίτι του, γιατί έχει τεκμαρτό εισόδημα, αν έχει 25 και 30 και 40 τετραγωνικά, τεκμαρτό εισόδημα πάνω από 4.000 και κάτι ψηλά. Γι' αυτό το κοινωνικό κράτος μιλάμε στον καπιταλισμό, για αυτές τις διακοπές μιλάμε, για αυτά τα πόδια μιλάμε, για αυτή την τεχνητή νοημοσύνη μιλάμε, που όταν ο καπιταλίστας πάρει στα χέρια του την τεχνητή νοημοσύνη, θα φτιάξει ρομπότ για να πηγαίνουν να κάνουν τη δουλειά του μεταλλορύχου και στο μεταλλορύχο θα δώσει ως εργασία το να σκάβει μόνος του το λάκκο του.